Τετάρτη στις 27 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Κάνουμε πάλι την έναρξη με τα μέτρα προστασίας φυσικά, ό,τι απαιτεί το πρωτόκολλο, μιας εκδήλωσης η οποία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και κουβεντιάζουμε για την οστεοπόρωση και την ποιότητα ζωής. Την εκδήλωση αυτή την πρότεινε η Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου της Χίου και σε συνεργασία με πολλούς φορείς όπως ο Δήμος Χίου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, η Περιφερειακή Ενότητα Χίου, το Σκυλίτσιο βεβαίως, ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου, το Ομήρο Πνευματικό Κέντρο, η Εταιρεία Αγωγής Υγείας, η Πανελλήνια Ένωση Φυσικοθεραπευτών, το Τμήμα Βορείου Αιγαίου και ακόμα συμμετέχει και το Πνευματικό Κέντρο Θρακομακεδόνων. Στην εκδήλωση έχουμε το Προεδρείο που απαρτίζεται από τον κύριο Βασιλιάδη και τον κύριο Νομικό, οι οποίοι είναι διευθυντές της Ορθοπαιδικής Κλινικής. Εγώ κάνω το συντονισμό. Και ομιλητές έχουμε εκτός νοσοκομείου τον κύριο Μοσχούρη, ο οποίος είναι ενδοκρινολόγος, και εκ μέρους των φυσικοθεραπευτών την κυρία Μακρίδου Μαρία. Ο Μεν Μοσχούρης θα πει για τον μεταβολισμό των εστών, η δε κυρία Μακρίδου θα πει για την οστεοπόρωση και πώς μπορεί ο φυσικοθεραπευτής να βοηθήσει την κατάσταση. Η κυρία Μικέδη Ευαγγελία, που είναι ορθοπαιδικός επιμελήτρια Β στην Ορθοπαιδική Κλινική, θα πει για την εργαστηριακή διερεύνηση της οστεοπόρωσης. Έχουμε τον κύριο Παντελίδη Μαρή, ο οποίος είναι ειδικευόμενος ορθοπαιδικός και θα πει για τα κατάγματα ευθραυστότητας. Και ο Τουνησίδης Γεώργιος, ο οποίος είναι επικουρικός επιμελητής, θα πει για τη θεραπευτική προσέγγιση της οστεοπόρωσης. Την οστεοπόρωση, όπως γνωρίζετε, ως επιτοπλίστων την αντιμετωπίζουν οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση. Όμως, δεν σημαίνει ότι και οι άνδρες δεν υπόκεινται σε αυτή την ιστορία της οστεοπόρωσης. Θα ήταν λοιπόν ευχής έργο να μπορέσουμε να πάρουμε τα διδάγματα από τις ομιλίες προκειμένου να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής μας. Αυτό είπαμε θα γίνει παραμονή της παρέλασης στις 28 Οκτωβρίου στο Ομήρο Πνευματικό Κέντρο, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7. Η προσέλευση γίνεται με τα τεστ είτε rapid, είτε βεβαίωση εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης.